Τώρα, κυρίες και κύριοι, την έντονη αντίδραση των κτελαστικών έχει προκαλέσει το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Κοζάνης, που προβλέπει ως κεντρικό σταθμό των αστικών της Κοζάνης να μεταφερθεί στο ΝΟΣΕ. Θα το δούμε το θέμα. Καλησπέριζω στο σημείο αυτό τον πρόεδρο των κτελαστικών Κοζάνης, τον οποίο φιλοξενούμε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΓΑΣ, τον κύριο Θόδωρο Μιχαηλίδη. Καλησπέρα, κύριε Μιχαηλίδη. Καλησπέρα. Υπάρχει σε διαβούλευση το σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας, το οποίο είχαμε δει με τον κύριο Δεσποτίδη και κάποιες έτσι παρεμβάσεις να κλείνει και η Παύλου Μελά. Στο σχέδιο το συγκεκριμένο βλέπουμε ότι αναφέρεται ότι το ΚΤΕΛ να φεύγουν από την πλατεία Λασάνη με κεντρικό σταθμό να υπάρχει αυτή τη στιγμή ο ΟΣΕ, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει κατατίσει ο Δήμος. Ποιες είναι οι δικές σας αντιδράσεις τώρα? Και γιατί αντιδράτε στη συγκεκριμένη έτσι σκέψη του Δήμου? Καταρχήν δεν αντιδράμε στη σκέψη του Δήμου. Είμαστε υπέρ του σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης. Είμαστε υπέρ στο να γίνει κάτι καινούριο, κάτι καλό στην πόλη μας. Και αρρωγήσει χρόνος. Ξέρετε, τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι το α και το ω σε κάθε πόλη, είτε ευρωπαϊκή, είτε στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό είναι σίγουρο, ναι. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πρόσβασή τους είναι το κέντρο. Με το σχέδιο της βιώσιμης ανάπτυξη που γίνεται, η διαφωνία μας είναι το ότι ζητάμε τη νότια πλευρά της πλατείας Λασάνης, ζητάμε 4 θέσεις. Ζητάμε να γίνει μια τροποποίηση στη σύμβαση, στην μελέτη, και ζητάμε 4 θέσεις. Δεν έχουμε θέμα να πάμε τα υπόλοιπα αυτοκίνητά μας στο σταθμό. Το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί είναι γενικό. Είναι πρόβλημα που προσπαθούμε να προφυλάξουμε την πόλη της Κοζάνης από κομφούζιο κυκλοφοριακό. Μάλιστα. Δηλαδή, ο Δήμος Κοζάνης έχει ζήτημα ότι δεν θέλει να σας έχει στην πλατεία Λασάνη αυτή τη στιγμή. Ο Δήμος Κοζάνης έχει κάνει μία μελέτη εδώ και αρκετό καιρό. Τις αντιδράσεις μας τις ξέρανε. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε ενημερωθεί πρωτού γίνει η μελέτη, να ακούσουν και τις απόψεις μας, να πούνε τις γνώμες μας και μετά να αποφασίσουν. Πρώτα βγήκε η μελέτη και μετά καταλάβαμε ότι. Δεν ξέραν στην αρχή πού θα πάμε κιόλας. Ο σταθμός νομίζω είναι τώρα τελευταία έχει γίνει στο σχέδιο της, στη μελέτη της βιώσιμης κινητικότητας. Δεν υπήρχε κάποια διαβούλευση με τον κύριο Δεσποτίδη και τον Δήμαρχο Κοζάνης, ούτε να τεθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να δώσετε και εσείς τις προτάσεις? Γιατί το να φύγουν τα αστικά σήμερα από την πλατεία Λασάνη, που είναι μια κεντρική πλατεία, και να πάνε στον ΟΣΕ, θα είναι ένα μεγάλο κόστος και για τους ίδιους τους πολίτες. Γιατί κάποιος θα πρέπει να μεταφέρεται με τα πόδια μέχρι εκεί. Το κόστος σίγουρα θα είναι για τους πολίτες μεγάλο. Εμείς θέλουμε να εξηγήσουμε απλά πράγματα. Σκεφτείτε τώρα μία Γκέρτσου, ήδη υπάρχει συμφόρηση. Σκεφτείτε μία Γκέρτσου να πηγαίνουν, έρχονται 30 λεωφορεία, να θέλουν να στρίψουν από την Τριών Δέντρων, να πάνε στο σταθμό και να φέρουν τους ανθρώπους από τα δημοτικά διαμερίσματα και να τους αποβιβάζουν στο σταθμό. Και ειδικά μία μέρα όπως είναι το Σάββατο που έχει λαϊκή. Δεν λέμε μόνο το Σάββατο, μιλάμε και καθημερινά. Μιλάμε τώρα, απευθυνόμαστε σε 26-27 δημοτικά διαμερίσματα. Σκεφτείτε κάποιος να έρθει από τη Λευκοπηγή, ας πούμε, να πληρώσει ένα 70 εισιτήριο, να τον κατεβάσουμε στο σταθμό. Πώς θα ανέβει στο κέντρο? Μάλιστα. Εσείς είχατε κάποια συνάντηση τώρα με τη Δημοτική Αρχή. Ποια είναι η δική σας πρόταση για να ακούσουν και οι τηλεθεατές? Τι προτείνετε εσείς επίσημα και θεωρείτε ότι δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα? Εσείς θέλετε να μείνετε εκεί στην πλατεία Λασάνη? Εμείς τι θέλουμε? Εμείς ζητήσαμε από τον κύριο Δεσποτίδη, και ο κύριος Δεσποτίδης έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές. Δεν μπορώ να πω κάτι για τον κύριο Δεσποτίδη. Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Η λύση τι είναι? Ζητάμε ότι στην νότια πλευρά της πλατείας Λασάνης να μας δώσουν 4 θέσεις. Να χωράνε 2 και 2 λεωφορεία, 4 αυτοκίνητα και μία στην Ολύμπο που την έχουν για τουριστικά. Έχουν 2 θέσεις για τουριστικά. Από εκεί και πέρα πάμε οι υπόλοιποι στο σταθμό. Αυτή τη στιγμή το σχέδιο έχει μία στάση και να περνάει το αστικό λεωφορείο από εκεί να γεμίζει, να επιβιβάζει το κόσμο και να φεύγει. Δεν ξέρουν όμως τη λειτουργία των κτέλ αστικών. Ότι ο χρόνος επιβίβασης είναι το λιγότερο 10 λεπτά. Όπως έχετε καταλάβει και όπως είδατε στην πόλη της Κοζάνης, τα αστικά δεν φαίνονται πουθενά εκτός από την Παύλου Μελά, που είναι αναπόφευκτο σημείο ότι εξυπηρετούμε το ΤΕΙ. Αν δείτε, ο στόχος μας και ο σχεδιασμός μας όλα τα χρόνια ήταν το να γίνεται επιβίβαση 10 λεπτών στην πλατεία Λασάνη, να ξεκινάνε τα δρομολόγια μας κάποιες ώρες συγκεκριμένες 11, 11.30, 12, 12.30, ώστε να μην υπάρχει λεωφορείο και να υπάρχει συμφόρηση στην πόλη. Και εξαφανίζονται, πηγαίνουν στα χωριά και ξαναέρχονται ανά 10 λεπτά στο τέλος, ξαναγεμίζουν και φεύγουν. Και δεν δημιουργούν και πρόβλημα. Και όπως το λέμε, ότι είναι κέντρο απόκεντρο. Εμείς είμαστε υπέρ της ανάπλησης, να βοηθήσουμε και εμείς, αλλά και με εμάς μέσα.
Θέλουμε ένα χώρο αναμονής, ένα χώρο σταθμαρχείου και τέσσερις θέσεις στην νότια πλευρά, να γίνει δηλαδή μια τροποποίηση στη μελέτη. Μα από ό,τι μας έχουν πει, δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση στη μελέτη, γιατί θα υπάρχουν κάποια. Υπάρχουν διαβουλεύσεις και τέτοια, δεν μπορεί εδώ, μιλάμε για 26 δημοτικά διαμερίσματα, που δεν μπορεί ο άλλος να κόβει ένα εισιτήριο το 1,70 παράδειγμα από το Λευκοπηγή, να υπάρξει μεταπιβίβαση όπως το σκεφτήκαμε και αυτό. Το σκεφτήκανε και μας το προτείνανε, γιατί θα υπάρχει σίγουρα εκνευρισμός στον κόσμο και το επιβατικό μας κοινό είναι ο παππούς, η γιαγιά και ο μαθητής. Δεν έχουμε εμείς τη νεολαία που θα μπορεί 20 με 40 χρονών να ανεβοκατεβαίνει γρήγορα. Αυτό δεν το έχουμε δει που έχουμε καιρικές συνθήκες. Έχουμε καιρικές συνθήκες. Ξέρετε πολύ καλά τις καιρικές συνθήκες της πόλης μας. Εμείς συζητάμε τέσσερις θέσεις στην νότια πλευρά της πλατείας Λασάνης, μαζί με εμάς μέσα, και μία θέση που την έχουν δύο για τουριστικά. Ναι, και εκείνη την ώρα τα τέσσερα λεωφορεία που θα εξυπηρετήσουν εκείνη την ώρα τη συγκεκριμένη γραμμή. Γιατί τώρα, να φανταστούμε, 12 παρα 10 μπαίνει ο κόσμος ή 1 παρα 10 για να κάνει τη διαδρομή Κρόκος, Άνω Κόμη ή Λευκοπηγή Αγία Παρασκευή. Φανταστείτε να μπαίνει μέσα στο λεωφορείο, να τους κατεβάζετε στον ΟΣΕ κάτω και να ξαναπαίνουν άλλο αστικό. Γίνεται αυτό αν κάποιος έχει ψώνια και πράγματα. Το άλλο αστικό όμως, να σας πω και κάτι, το άλλο αστικό θα είναι με χρέωση. Θα τον φέρνω εγώ με ένα 70 και θα βάλω αστικά διπλούς οδικούς, διπλό κόστος για να τους φέρνω στην πλατεία. Σκεφτείτε όλα τα λεωφορεία να ανεβαίνουν στην πλατεία. Αυτό κύριε Μιχαλή θα έχει επιβάρυνση και για εσάς όμως. Θα έχει επιβάρυνση και για εμάς φυσικά. Θα χαθούν και πελάτες όμως. Φυσικά. Με αυτό κοιτάμε και τα συμφέροντα του επιβατικού κοινού και τα συμφέροντα τα δικά μας. Είμαστε μια επιχείρηση 60 χρόνων και έχουμε μεγαλώσει γενιές και παλαιότεροι από εμάς. Δεν ζητάμε κάτι το παράλογο. Δεν θέλουμε να φέρουμε αντίρρηση για να φέρουμε αντίρρηση. Και όπως να μην μας χαρακτηρίσουν ότι όταν γίνεται κάτι καινούριο, πάντα υπάρχουν αντιδράσεις και. Τα προβλήματα που σας λέμε θα τα δείτε. Καταρχήν, ξεκινάμε λάθος. Η πόλη της Κοζάνης χρειάζονται περιφερειακή δρόμη. Θα υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Δηλαδή, δεν θα μπορούν να προχωρήσουν τα γιώτα. Έχει μια διαδρομή των 2 λεπτών, θα γίνεται 15 και 20 λεπτά. Αν δεν υπάρξουν περιφερειακοί υποδομές περιφερειακά από τις πόλεις, δεν μπορεί να γίνει πεζοδρόμηση όλη η πόλη της Κοζάνης. Και εγώ θέλω να γίνει πεζοδρόμηση. Και εγώ είμαι υπέρ της το να περπατάω και να βλέπω λουλούδια και ποδήλατα. Άστε. Ποιο ποδήλατο όταν δεν υπολογίζουμε και τις βατότητες. Και μιλάμε τώρα για ηλεκτρικό ποδήλατο, μας λένε. Ποιος θα πάρει Κοζανίτης ηλεκτρικό ποδήλατο, να δούμε την πραγματικότητα. Θέλουμε να κάνουμε την Κοζάνη Ντουμπάι μέσα σε μια μέρα. Μιλάμε για χώρο σταθμαρχείου και μας λένε ότι δεν θα χρειάζεται σε 10 χρόνια σταθμαρχείο, θα είναι όλα ηλεκτρονικά. Τι λέμε τώρα. Μάλιστα. Έχουμε να κάνουμε με παππούδες, γιαγιάδες. Ο κόσμος δεν έχει 10 λεπτά να κόψει εισιτήριο. Θα τον βάλουμε πια διπλάσιο κόστος και στην επιχείρησή μας και στον κόσμο. Και μετά σκεφτείτε αν εγώ. Για σας, αν εμείς αποφασίσουμε, μα θέλουμε το καλό της πόλης. Δεν θέλουμε να έρθουμε ούτε σε αντιπαράθεση με τον Δήμο. Και τι σκέφτεστε να κάνετε σε περίπτωση που δεν σας ακούσει ο Δήμος, γιατί δηλαδή δεν μπορεί να μείνει τέτοιο. Κοιτάξτε, εμείς θα κάνουμε τις κινητοποιήσεις μας, θα απεργήσουμε, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας τουλάχιστον να λέμε ότι δεν πέσαμε αμαχητή. Δεν πέσαμε αμαχητή και θα δείτε ότι στο μέλλον είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος, είναι ευτύχημα. Θα έχετε κάποια συνάντηση, μου είπε ο συνάδελφος Θεόδωρος Παπαδόπουλος, με τους πρόεδρους των τοπικών κοινοτήτων την Κυριακή. Την Κυριακή να τους ενημερώσουμε γιατί τους αφορά άμεσα. Είναι στον κόσμο που απευθύνονται, στον κόσμο από τον κόσμο αυτό να έχουν εκλεγεί. Είναι προβλήματα καθημερινότητας, είναι προβλήματα που πρέπει να τα δουν περισσότεροι πρόεδροι από εμάς. Αυτοί πρέπει να αντιδράσουν κατά εμένα περισσότερο. Γιατί σας το λέω κάτι. Σκεφτείτε τώρα να πάρουμε μια απόφαση εμείς και να πούμε ότι ναι, τον κόσμο που θα μου κόψει εμένα το εισιτήριο για να έρθει, δεν μπορώ να τον αφήσω στο σταθμό. Να ανεβώ από 30 και να τον αφήσω στην κεντρική πλατεία. Σκεφτείτε τώρα 30 λεωφορεία που τώρα ούτε καν φαίνονται, φαίνονται μόνο τα 3-4 του ΤΕΗ. 30 λεωφορεία να κάνουν αποβίβαση και επιβίβαση στο κέντρο. Μάλιστα. Δεν έχουμε τους δρόμους. Η Κοζάνη είναι τρεις δρόμοι. Είναι η δημοκρατία που δεν μπορούμε να την δίνουμε ακόμα και τώρα δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Είναι τρεις δρόμοι. Είναι η δημοκρατία Παύλου Μελάκη Γκέρτσου. Κακά τα ψέματα είναι τρεις δρόμοι, ένα τρίγωνο. Αυτό να πούμε πάντως θα επηρεάσει πάρα πολύ και την αγορά της πόλης. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάποια συνάντηση με τον Εμπορικό Σύλλογο. Γιατί το να φύγουν τα αστικά από τη Λασάνη, να το πούμε, να λέμε και την αλήθεια, θα επηρεάσει αρνητικά και όλη την αγορά εκεί πέρα. Γιατί δουλεύουν κάποια καταστήματα στη Λασάνη με τους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων, έτσι δεν είναι? Φυσικά έχουμε επικοινωνήσει με τον Εμπορικό Σύλλογο, περιμένουμε συνάντηση, είπαμε θα συναντηθούμε. Όχι μόνο θα παίξει ρόλο και το βλέπουμε εμείς. Όταν εμείς έχουμε δουλειά και κόσμο, καταλαβαίνω ότι η αγορά της Κοζάνης έχει δουλειά και κόσμο. Πρέπει να το καταλάβει και ο Εμπορικός Σύλλογος, όχι μόνο ο Εμπορικός Σύλλογος, και τα μαγαζιά και όλη η τοπική κοινωνία. Δηλαδή η Κοζάνη στηρίζεται στα χωριά. Κακά τα ψέματα, είναι μια οικονομική δύναμη. Τα χωριά είναι οικονομική δύναμη για την πόλη. Δεν στηρίζεται μόνο στον Κοζανίτη. Φυσικά, εδώ πέρα το σχέδιο αυτό γίνεται μόνο για τον πολίτη της Κοζάνης. Φυσικά. Αλλά δεν μπορούμε όμως να εκτοπίσουμε και να χωρίζουμε σε πολίτες Α και Β διαλογής τους πολίτες των δημοτικών διαμερισμάτων. Κακά τα ψέματα, αντί να ενισχύσουμε τα χωριά μας, αυτή τη στιγμή κοιτάμε να φέρουμε από τα χωριά μας τα γιώτα εκεί μέσα.
Και βλέπετε ότι όλες οι μελέτες λένε πρώτο το μέσα μαζικής μεταφοράς, μέσα μαζικής μεταφοράς. Για να είμαστε όμως τόσοι, να είμαστε, και οι ίδιοι τους το παραδέχονται ότι είμαστε η ουσία του θέματος. Εμείς δεν ζητάμε τίποτα το παράλογο. Να γίνει μελέτη, να γίνει ανάπλαση μαζί με εμάς. Ζητάμε υποχώρηση μας. Η πρότασή μας είναι 4 θέσεις, οι υπόλοιπες κάτω. Σκεφτείτε, κάναν κάτω 5 θέσεις μας δίνουν. Για 32 αστικά που στο μέλλον θα γίνουν και 40 και 50. Μας δίνουν 5 θέσεις. Τα υπόλοιπα, ένα άλλο θέμα, κύριε Βακρατσιά, συγγνώμη. Ναι, ναι, ένα άλλο θέμα είναι τη διάρκεια που θα γίνουν τα έργα. Πού θα πάμε, πού θα είναι τα αστικά. Θα ανεβαίνουμε στο κέντρο. Θα σταματάμε στο σταθμό. Πώς θα έχουν πρόσβαση. Είναι πολλά τα θέματα. Αυτό το θέμα καταρχήν να υπάρχει μια διαβούλευση και να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητηθεί. Γιατί όταν θα ξεκινήσουν τα έργα, είναι ένα ερώτημα το πού θα πάτε. Θυμίσουμε και άλλες έτσι παρεμβάσεις που είχαν γίνει εκεί και είχαν δημιουργήσει πρόβλημα. Χθες σε συνάντηση που είχαμε στο σταθμαρχείο μας, ήρθε ο κύριος Δεσποτίδης και ο κύριος Βλαστός. Μας έχει πει ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι η μελέτη δεν αλλάζει. Δεν μπορεί να αλλάξει η μελέτη της πλατείας Λασάνης. Δεν μπορεί να γίνει παρέμβαση. Από τη στιγμή τότε που δεν μπορεί να γίνει παρέμβαση, εμείς τη θεωρούμε λάθος μελέτη. Είμαστε υπέρ της μελέτης, υπέρ της ανάπλασης. Φυσικά θέλουμε τους χώρους όλους αυτούς όπως τους φανταζόμαστε, όπως τους φαντάζονται. Αλλά μαζί με εμάς μέσα, και όταν λέμε μαζί με εμάς μέσα, μαζί με το επιβατικό κοινό κοντά στους 20 με 30.000 πληθυσμό ανθρώπων δημοτικών διαμερισμάτων που εξυπηρετούμε, ώστε να έχουν πρόσβαση στο κέντρο. Στο κέντρο. Εμείς τι θα αναγκαστούμε να κάνουμε, να μειώσουμε δρομολόγια. Αυτή τη στιγμή στη Λευκοπηγή Αγία Παρασκευή έχουμε 18 δρομολόγια ημερησίως. Τα 18 θα γίνουν 11-12. Και εγώ να μειώσω το κόστος που δεν θα έχω δουλειά σήμερα. Και δεν θα εξυπηρετούνται και πολύ δυσκολία. Φυσικά. Με λιγότερο σκεφτείτε δρομολόγια. Τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχει άλλη πρόταση εκτός από τον ΟΣΕ. Κάτι άλλο που έχετε δει και εσείς στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι που θα σας βόλευε, κάτι άλλο. Όταν έγινε μελέτη δεν υπήρχε καμία πρόταση. Άστε. Ξαφνικά μάθαμε ότι έγινε μελέτη, ξαφνικά αντιμετωπίσαμε την κατάσταση αυτή. Έχουμε μιλήσει με τους ανθρώπους της ΑΜΚΟΥ που έγινε η πρώτη μελέτη, είδανε το πρόβλημα. Δεν ενημερωθήκαμε, δεν ακούσαν τις απόψεις μας. Τώρα γίνονται διαβουλεύσεις. Εμείς πάντα και με την πρώην Δημοτική Αρχή, που στο τέλος νομίζω ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Καραπάσιος, είδε πραγματικά το πρόβλημα και προσπάθησε να δώσει λύση και είπε θα γίνουν έτσι. Δηλαδή συμφώνησε. Σχεδόν με τον κύριο Καραπάτσο είχαμε συμφωνήσει για 4 θέσεις εκεί για να βρεθεί τρόπος να γίνει. Να γίνει μια μετατροπή. Δεν ξέρω τώρα γιατί προχώρησε και νομίζω ότι και με τον Δήμαρχο, τον σημερινό, τον Αντιδήμαρχο θα συμφωνήσουμε. Εμείς δεν είμαστε εδώ πέρα ούτε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην πόλη και ούτε είναι να υπερασπίσουμε και τα συμφέροντα του επιβατικού κοινού. Αλλά και μην ξεχνάμε ότι και τα αστικά σε κάθε πόλη της Ελλάδας να πάμε εξυπηρετούν τους πολίτες. Από ποιο σημείο μέσα της πόλης. Τώρα, αν πάτε εσείς τόσο μακριά, νομίζω ότι θα είναι ένα αρνητικό θέμα. Ας ελπίσουμε να βρεθεί κάποια κοινή λύση. Ξέρετε, κύριε Βακρατσά, είσαστε πελάτης των αστικών. Ξέρετε τι αντιμετωπίζαμε. Ναι. Ξέρετε πώς κρατάμε τις άγονες γραμμές που πηγαίνουμε σε κάποια χωριά με ένα και δύο επιβατικό κοινό. Δεν σταματάμε τις γραμμές. Αλλά πρέπει να και πλέον και ο Δήμος και η τοπική κοινωνία να ενισχύσει και να μας βοηθήσει. Μακάρι να ελπίσουμε και με τη συνάντηση του Πρόεδρου των Τοπικών Κοινοτήτων και με τη Δημοτική Αρχή να βρεθεί λύση. Και ένα τελευταίο ερώτημα, μια που σας φιλοξενούμε στο δελτίο. Πώς είναι η κίνηση αυτή τη στιγμή στα αστικά? Έχει επηρεάσει πάρα πολύ η κρίση στο επιβατικό κοινό? Γι' αυτό βλέπουμε ότι έχετε μειώσει και δρομολόγια. Δρομολόγια δεν έχουμε μειώσει. Έχει σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή Σαββατοκύριακο δεν νομίζω να έχετε τα ίδια. Σαββατοκύριακο φυσικά δεν έχουμε, γιατί ο κόσμος χρησιμοποιεί το γιοταχή. Φυσικά έχει μειωθεί η δουλειά. Εμείς και βλέπουμε καταστάσεις. Και το ξέρετε, κύριε Βακρατσά, γιατί σας είπα, ταξιδεύετε με, με αστικό. Και με ανανεωμένο στόλο, καινούρια λεωφορεία, κυκλοφορούν στον δρόμο, η κρίση σας έχει επηρεάσει. Φυσικά, αφού έχει επηρεάσει την αγορά, δεν κατεβαίνει ο κόσμος να ψωνίσει, δεν κατεβαίνει πλέον για καφέ. Έχουμε παππούδες, γιαγιάδες που δεν έχουν να συμπληρώσουν το εισιτήριο και καθημερινά, ανθρώπινα, δεν τον αφήνουμε τον κόσμο στην Κοζάνη, το μεταφέρουμε. Αλλά δεν μπορούμε όλα εις βάρος. Αυτή τη στιγμή ο μαθητής κόβει μισό εισιτήριο. Είναι πολιτική του κτέλ. Να κόβει μισό εισιτήριο. Παρότι δεν μπαίνετε επιδότηση και γιατί να το πούμε. Όχι. Από τις μοναδικές περιοχές με τόσους φοιτητές που δεν παίρνει επιδότηση, το κτέλ αστικό είναι επαρχία. Όλη η επαρχία, όλη η Ελλάδα, όλη η επαρχία. Επιδοτήσεις παίρνανε μόνο Αθήνα Θεσσαλονίκη, τα έχουμε ξαναπεί. Κόβει ο πολίτεκνος μισό, δεν το υπομιζόμαστε εμείς το άλλο μισό. Ο μαθητής φυσικά, πολιτική, να βοηθήσουμε τις οικογένειες. Μισό εισιτήριο να πάει να έρθει. Και το εισιτήριο είναι ακριβό. Κακά τα ψέματα είναι ακριβό. Πρέπει και το κράτος να παρέμβει, να επιδοτήσει και την επαρχία. Είναι ακριβό, το λέμε και εμείς. Αλλά το κόστος είναι μεγάλο. Το εισιτήριο είναι ακριβό για να μπορέσει ο κόσμος να τον τραβήξουμε, να τον προωθήσουμε στα αστικά. Είναι αλληλένδετα αυτά. Εγώ θα περίμενα, ας πούμε, από τη Δημοτική Αρχή και κάθε Δημοτική Αρχή βοήθεια προς επιδότηση του εισιτηρίου. Όπως θα κάνουμε συνάντηση και με τον κύριο Καρυπίδη, τον κύριο Περιφερειάρχη, που θα του θέσουμε θέματα. Θα του πάμε τώρα με συγκοινωνιολόγο μελέτη για να μπορεί να υπάρξει επιδότηση του εισιτηρίου. Έχουμε κάνει μελέτη, έχουμε πληρώσει
για να κάνουμε με μελετητές, για να κάνουμε μελέτη και μιλάμε, χρειαζόταν όλη η Ελλάδα 40 εκατομμύρια ευρώ πριν κάποια χρόνια και δίναμε επιδοτήσεις 600 εκατομμύρια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά να δοθούν και εκεί, δεν έχουμε κάτι με τους πολίτες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Γίνεται στην Αθήνα πάνω των 65 και οι άνεργοι να κυκλοφορούν δωρεάν, ενώ στην επαρχία δεν δίνεται η ανάλογη έμφαση στο να κυκλοφορούν και εδώ οι άνεργοι δωρεάν και οι συνταξιούχοι δωρεάν. Δηλαδή υπάρχουν λεφτά για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Θα το δει και ο κύριος Περιφερειάρχης αυτό, νομίζω, ο κύριος Καρυπίδης. Θα το δει, ναι, φυσικά θα εισηγηθούμε και εμείς κάποια πράγματα, θα έχουμε μια συνάντηση. Και πιστεύω να το πω έτσι λαϊκά, να ζεσταθεί λίγο το θέμα. Μάλιστα. Μακάρι. Να σας ευχηθούμε να έχουμε άμεσες λύσεις. Μακάρι εμείς θα είμαστε εδώ να αναδείξουμε οτιδήποτε και φυσικά να βρεθεί κάποια λύση το επόμενο διάστημα, γιατί δεν θέλουμε η ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού. Φυσικά και εμείς δεν τη θέλουμε, ούτε θέλουμε να έρθουμε σε αντιπαλότητες και σε κόντρες με κανένα, ούτε με τη Δημοτική Αρχή, ούτε με τους πολίτες της Κοζάνης, ούτε με τους πολίτες των δημοτικών διαμερισμάτων. Αυτή τη στιγμή λέμε κάποια πράγματα που στην ουσία είναι η δουλειά μας, την ξέρουμε νομίζω καλύτερα και από κάθε συγκοινωνιολόγο. Είμαστε υπέρ της ανάπλασης, είμαστε υπέρ το να γίνει κάτι καλό στην πόλη, αλλά δεν μπορούμε να κλείνουμε μια επιχείρηση 60 χρόνων και να χωρίζουμε τους πολίτες, το έχουμε ξαναπεί, σε Α και Β διαλογής. Αυτή τη στιγμή Α διαλογής είναι ο Κοζανίτης, ο πολίτης που για μένα είναι, αλλά Α διαλογής είναι και ο πολίτης που μένει στο Πρωτοχώρη, στη Λευκοπηγή, στην Ινώη, σε όλα τα χωριά, στο Κοντοβούνι, είναι πολίτης της Κοζάνης. Είναι συνάνθρωπός μας και πρέπει να σκεφτούμε τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας. Το επιβατικό κοινό, το ξέρετε πολύ καλά, είναι μαζί μας. Και τους ευχαριστώ πολύ. Αυτοί που χρησιμοποιούν αστικό, μας έχουν πει σε κάθε κινητοποίηση θα είμαστε αρρωγοί, θα είμαστε δίπλα σας. Δεν θέλω να φτάσουμε στα άκρα. Ποτέ δεν ήταν στόχος μας να φτάσουμε στα άκρα. Αλλά πρέπει να βρεθεί λύση. Συζητήσεις υπάρχουν. Διαβουλεύσεις υπάρχουν. Εύχομαι να μην είναι προσχηματικές. Το από τη στιγμή που μας λένε δεν μπορεί να αλλάξει κάτι, νομίζω είναι σαν να μας είπαν ότι είναι τελειωμένη. Ας ελπίσουμε να μην είναι τελειωμένη υπόθεση και να έχουμε κάποια άλλη. Κύριε Μιχαλή, να σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο Δελτίο. Θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Τώρα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στην Καστοριά, όπου συνεχίζουν την επίσκεψη εργασίας οι εργαζόμενοι στους βρεφικούς σταθμούς της πόλης. Πάμε να δούμε τι δήλωσε για το θέμα ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Καστοριάς, Γιώργος Μαλέας.